Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Σοφία, και πάλι. Τι κάνεις? Καλά. Καιρό έχουμε να τα πούμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και στην μυθοπλασία? Στην πραγματικότητα είναι αρκετά χοντρή η γραμμή. Μόνο λένε, ας πούμε, ότι αυτό στη German Wings ο πιλότος που έριξε το αεροπλάνο, εάν ισχύει ότι έγινε έτσι, αλλά λένε ότι έγινε έτσι, ότι μπορεί να επηρεάστηκε από μια ταινία την οποία είδε που είχε μια ανάλογη σκηνή. Αυτό για να σου συμβεί πρέπει να είσαι λίγο παρανοϊκός. Οι άνθρωποι τέλος πάντων που χαίρουν ψυχικής υγείας και είναι ισορροπημένοι, συνήθως δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν βλέπουμε τη μύδια και μετά γυρνάμε και σκοτώνουμε τα παιδιά μας επειδή έχουμε ένα θέμα με τη σχέση μας. Τους ανθρώπους που σε πλησιάζουν γιατί είσαι ένα πρόσωπο λαμπερό, είσαι ένας επιτυχημένος άνθρωπος. Μόνο δημοσιογράφος αυτό. Έχω τον ίδιο κύκλο φίλων παιδικών και από τη σχολή και μετά έχω τις ίδιες παρέες, τους ίδιους ανθρώπους. Δεν είχα ποτέ ούτε αυλή, ούτε εξής κύκλο ανθρώπων. Είναι πολύ που να με χαϊδεύουν. Δεν είναι στη φύση μου. Αν γνώριζες τον Κωνσταντίνο πριν από 20 χρόνια, όπως τον γνωρίζεις τώρα, ναι, τι θα έκανες διαφορετικά? Με τη φράση «το στερνή μου γνώση να είχα πρώτα». Κεντρικά πράγματα της ζωής μου πάντως δεν νομίζω ότι θα τα έκανα πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, στις κεντρικές, στις βασικές επιλογές, στους βασικούς δρόμους που διάλεξα στη ζωή μου ή που μου έτυχαν στη ζωή μου, δεν θα τους άλλαζα. Νιώθεις τυχερός στη ζωή σου? Ναι, νομίζω ότι έχω υπάρξει τυχερός. Έχω υπάρξει ένα παιδί το οποίο είχε μια πολύ καλή παιδική ηλικία. Σε τι περιβάλλον μεγάλωσες? Καταρχάς, σε ένα περιβάλλον κανονικό, αστικό, της Αθήνας. Κανονικό. Με όλα τα καλά, χωρίς υπερβολές. Και λέω ότι έχω υπάρξει τυχερός, ιδίως αναλογιζόμενος ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά δεν είναι τυχεροί, είναι σε μια πολύ ακραία κατάσταση ή σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Από τα στοιχεία διαπαιδαγώγησης που κέρδισες, που έχεις από τον πατέρα σου, τι κράτησες για τον δικό σου γιο? Δεν μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω για το παιδί μου, όχι γιατί έχω κάνει κάποιο ειδικό θέμα με αυτό, αλλά γιατί μοιάζει ξαφνικά στους ανθρώπους που έχουν για κάποιο λόγο, ας πούμε, ένα φως δημοσιότητας πάνω τους, η σχέση τους με τα παιδιά τους μοιάζει ξαφνικά να είναι μια ιδιαίτερη σχέση, που προφανώς για τον καθένα από εμάς είναι μια ιδιαίτερη σχέση. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η πιο συνηθισμένη σχέση στον κόσμο. Γιατί δεν έχει άδικο σε αυτό. Δεν υπεκφεύγω. Απλώς θέλω να σου πω γιατί γενικώς δεν μου αρέσει πολύ να μιλάω γι' αυτό. Αλλά έχει πλάκα το να διαπιστώνεις ότι πολύ συχνά είναι ξαφνικά σαν μόνο οι άνθρωποι που έχουν για κάποιο λόγο ένα μικρό κομμάτι της δημόσιας σφαίρας έχουν κάνει παιδιά. Και ότι το να κάνεις παιδιά είναι περίπου σαν να έχεις πηδήξει bungee jumping. Δηλαδή είναι μια. Είναι κάτι που έχει κάνει στη ζωή σου για το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσει στους άλλους. Γιατί μόνο εσύ ξέρει πώς είναι. Πάντως από τους γονείς μου πήρα νομίζω μια αίσθηση, καταρχάς το να είσαι διαφορετικός δεν είναι καθόλου κακό, έτσι, το να ψάξεις να βρεις ποιος είσαι και το να είσαι διαφορετικός δεν είναι καθόλου κακό και μια ελευθερία στο να μπορέσω να πραγματώσω εγώ αυτό που ήμουν εγώ σαν άνθρωπος, το οποίο ένα παιδί το μαθαίνει και το καταλαβαίνει πολύ σιγά, έτσι. Το πιο δύσκολο στις σχέσεις, όχι μόνο στις πατρικές και μητρικές, στις περισσότερες σχέσεις είναι να αφήσουμε τον άλλον, αν έχει κάποια εικόνα αυτού που είναι, όπως λέγαμε πριν, να το υλοποιήσει κιόλας. Την εικόνα, Κωνσταντίνε, πότε την ολοκληρώνεις για αυτό που είσαι, μεγαλώνοντας, διαβάζοντας, πηγαίνοντας σε ψυχολόγο, πώς διαμορφώνεις την εικόνα αυτά του εαυτού? Όλα είναι χρήσιμα. Ως καλλιτέχνης όμως έχεις και το άγγιγμα του Μίδα. Δεν νομίζω να έχεις κάνει καμία αποτυχημένη δουλειά. Τις αποτυχημένες δουλειές είναι στις παραστατικές τέχνες, δεν τις θυμόμαστε, γι' αυτό. Κατάλαβες. Γιατί, οπότε όταν βλέπεις κάποιον που έχει κάνει κάποια πράγματα καλά, μέσα στα χρόνια δεν θυμάσαι, γιατί αυτά που έχει κάνει και δεν πέτυχαν, όντως δεν τα θυμάσαι, γιατί δεν τα είδες, ή δεν πήγε ο κόσμος, δεν γράφτηκαν πράγματα για αυτά. Εσύ θυμάσαι όμως τέτοια δουλειά σου? Κοίτα, εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν από 2 χρόνια, το 2013, μια παράσταση την οποία αγαπούσα πολύ και ένας ρόλος που αγαπούσα πολύ, που ήταν ο επιθεωρητής του Γκόγκολ, ήταν πολύ αστεία κωμωδία. Ξεκινώντας την περιοδία της από τη Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2013, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά ούτε στη Θεσσαλονίκη και δεν πήγε καλά και στη συνέχεια. Επίσης, μαθαίνεις σε αυτή τη δουλειά ότι επειδή δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας και να μην ψήνεσαι ούτε πάρα πολύ με την επιτυχία, ούτε να χαλιέσαι πάρα πολύ με την αποτυχία. Η τηλεόραση σου λείπει? Όχι ιδιαίτερα, να σου πω. Έχω και πάρα πολλά χρόνια να κάνω. Δεν ξέρω πώς. Πάρα πολύ. Μάλλον θα με κούραζε. Τώρα επειδή γίνονται σιγά σιγά δουλειές, ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ σε ποια από αυτές τις δουλειές που υπάρχουν τώρα, ναι, θα μπορούσες εσύ να είσαι. Δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου. Δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου. Δεν παρακολουθώ και πολύ, όχι από σνομπισμό,
Συνήθω δεν έχω χρόνο. Χρόνο για μένα θα έχω πολύ το καλοκαίρι, Σοφία μου. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που δεν δουλεύω μετά από πολύ καιρό. Από το καλοκαίρι του 8, για να μην σου πω και πιο πριν, κάθε καλοκαίρι κάνω ή περιοδία ή κάνω μια ταινία ή κάνω κάτι. Άρα τώρα διακοπές. Τώρα εκτεταμένες διακοπές. Και πέρσι έκανα διακοπές, γιατί ο φιλοκτήτης σταμάτησε στις 20 Ιουλίου και έκανα διακοπές. Φέτος οι διακοπές αρχίζουν 10 Μαΐου και τελειώνουν 25 Αυγούστου. Φανταστικά. Ναι. Νομίζω πάντως ότι έχεις την απόλυτη ισορροπία και στα προσωπικά και στα επαγγελματικά, γιατί και στα δύο είσαι πολύ καλά. Σε ευχαριστώ και στο εύχομαι επίσης. Α, ευχαριστώ. Θα φάμε και κουφέτα, Κωνσταντίνο, πως είναι ξανά. Όχι, άμεσα πάντως.